Μετά τη συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερών στο γραφείο της, σε πλήρη ενημέρωση για την κατάρρευση του νοσοκομείου Σερών σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον σε όσα έδωσαν το παρόν στην χθεσινή συνεδρίαση, προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, Ευάγγελος Παπαμιχάλης, ο οποίος μάλιστα περιέγραψε με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο και μελανά χρώματα την κατάντια που επικρατεί σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο στο οποίο απέμειναν μόλις 5 παθολόγοι. Θεωρούμε ότι ένα νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί με ασφάλεια και θα πρέπει να καλύπτει και τις ανάγκες και υπηρεσίες υγείας οι οποίες υπάρχουν στο νόμο. Όσον αφορά το κομμάτι το αν καλύπτει το νοσοκομείο σε όλες τις ανάγκες και υπηρεσίες υγείας του νομού, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει ότι δεν τις καλύπτει τις ανάγκες. Είναι λειψό το προσωπικό, δεν λειτουργούν πολλά ιατρία, λειτουργούν πάρα πολλές ειδικότητες. Τι να πούμε τα πρόσφατα, το ότι δεν λειτουργεί τίποτα από τα παθολογικά ιατρία, δεν λειτουργεί το διαβητολογικό, δεν λειτουργεί το υπερτασιολογικό, έχει κλείσει η ουρολογική κλινική, υποβαθμίζεται η παθολογική, τα χειρουργεία γίνονται με το σταγονόμετρο και εντάξει μην αναφέρω νούμερα γιατί δεν είναι επίσημα τα νούμερα, υπάρχουν χιλιάδες στη λίστα αναμονή στα χειρουργεία. Το ζήτημα του αν λειτουργεί με ασφάλεια το νοσοκομείο Σερών είναι και εδώ, γιατί ξέρετε, να ανοίξω μια παρένθεση, αρκεί η υπερεργασία και η δική μας παραπάνω δουλειά για να καλύψουμε τις ανάγκες και να λειτουργεί με ασφάλεια το νοσοκομείο. Η απάντηση δική μας είναι όχι. Γιατί δεν φτάνουμε να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών και δεν ξέρουμε και αρχίζει και μας προβληματίζει αν είναι και κακό το αυτό που κάνουμε, γιατί δεν λειτουργούμε με ασφάλεια. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι ο υγειονομικός ή ο γιατρός ο οποίος εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα είναι επικίνδυνος. Και δεν είναι δικές μας μελέτες, είναι μελέτες οι οποίες υπάρχουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι νόμος του κράτους από το 2017 μετά από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί δουλεύουν κάνοντας τουλάχιστον 8 έως και 9 εφημερίες το μήνα. Δεν υπάρχει γιατρός ο οποίος να εφημερεύει κάτω από 8-9 εφημερίες το μήνα. Υπάρχουν γιατροί σε τμήματα, να σας φέρω παράδειγμα, το αναισθησιολογικό, που κάνουν και 4-24 ώρα συνεχόμενα μέσα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και 11-12 εφημερίδες. Αντίστοιχα, οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αντίστοιχα, οι παθολόγοι πια, οι ακτινολόγοι κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας του νοσοκομείου. Κατά τη γνώμη μας, είναι πρόβλημα ασφάλειας. Και δεν το βάζουμε για να τρομοκρατήσουμε. Αλλά ένας κουρασμένος γιατρός δεν είναι ασφαλής γιατρός, ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τον ασθενή του. Και επίσης νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι να έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο καλύπτει τα επίγοντα. Φαντάζομαι ο καθένας από εσάς θα ήθελε να μπορεί και ο ίδιος και οι συγγενείς του και οι φίλοι του και τα παιδιά του να έχουν κάλυψη και σε άλλες ανάγκες πέρα από τα επίγοντα. Στην πολύπαθη παθολογική κλινική που πέρυσι υπηρετούσαν 9 γιατροί, πλέον υπάρχουν 5 και αυτό γιατί οι 4 παραιτήθηκαν λόγω κακών συνθήκων εργασίας. Και δεν φτάνει που είναι μόνο 5, υποχρεώνονται και σε εφημερίες, εκτός από το νοσοκομείο Σερών και στο γειτονικό νοσοκομείο της Δράμας. Σήμερα μας ήρθε λοιπόν ειδοποίηση από την υγειονομική περιφέρεια ότι οι παθολόγοι θα μεταφερθούν και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στο νοσοκομείο της Δράμας. Αυτοί οι 5 παθολόγοι οι οποίοι υπάρχουν και δεν μπορούν να καλύψουν με ασφάλεια ούτε τη λειτουργία του νοσοκομείου Σερών θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Δράμας. Τι απάντησε ο κύριος Θεμιστοκλέου σε ερώτηση του Γιάννη Κουδελή, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι έτσι θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι και όταν πάρουν μέτρα για αυτή την ιστορία. Κατά τη γνώμη μας, η υποστελέχωση η οποία υπάρχει στην παθολογική κλινική είναι συνειδητή και στοχευμένη. Και είναι γενικά στην κατεύθυνση υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και το ότι είναι ούτως ή άλλως η απόφαση της κυβέρνησης να το πρώτο νομοσχέδιο που θα περάσει μέσα στο επόμενο διάστημα να μετατρέψει τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις με τα δικά τους έσοδα και έξοδα. Και είναι δηλωμένη επίσης από τον ίδιο τον Υπουργό ότι αυτό ναι θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και σε κλεισίματα νοσοκομείων. Εμείς λοιπόν επειδή δεν μπορούμε να καθόμαστε να το βλέπουμε, μα δεν μπορούμε να βλέπουμε ούτε τη δική μας υγεία να απειλείται, ούτε των ασθενών να απειλείται, ούτε να έχουμε ένα νοσοκομείο υποαίρεση και με ερωτηματικό αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Γιατί πολλά είναι τα ερωτηματικά που παίζουν και δεν το βάζω για να τρομοκρατήσω κανέναν. Εμείς εκτιμούμε ότι και ξέροντας ότι δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει απόφαση πώς λειτουργεί το νοσοκομείο.
νοσοκομείο, αλλά είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου να υπερασπιστεί την υγεία των πολιτών του νομού και εκτιμούμε ότι θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα. Εμείς αύριο έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο με τις εξελίξεις τις οποίες υπάρχουν. Τέλος πάντων, αυτό που θα πάμε να θέσουμε στο διοικητικό συμβούλιο, εμείς παράταξη και θα παραχθεί μάλλον και απόφαση, είναι ότι θα κάνουμε μια παράσταση στην διοίκηση πάλι για τη μετακίνηση των παθολόγων μέσα στην Τρίτη, το πιθανότερο, και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια κινητοποίηση στην πόλη των Σερών έτος του Ιουλίου, μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, το οποίο να συμμετέχει ο κόσμος και να διεκδικήσει το νοσοκομείο, το οποίο και γενικά την υγεία την οποία θα έπρεπε να έχει σε αυτό. Κατά τη διάρκεια ερωτήσεων και τοποθετήσεων, τον λόγο πήρε η Δημοτική Σύμβουλος Σωτηρία Πάνου, η οποία ανέφερε πως παρά τις κινήσεις που έγιναν, οι αποφάσεις αφορούν την πολιτεία και την κυβέρνηση, επισημένοντας πως και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις για να βοηθήσει το νοσοκομείο. Επισήμανε δε πως τα κίνητρα για να έρθουν γιατροί στις Σέρρες, αλλά και σε όλη τη χώρα, πρέπει να ληφθούν από την κεντρική πολιτεία. Εκεί δημιουργήθηκε μικροένταση με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Μιχτσόγλου να τη ζητά να σταματήσει να μιλά γιατί του ζάλισε, τη δήμαρχο να μη διά και την πρόεδρο ευτυχώς να ζητά από τον αντιδήμαρχο να σταματήσει και να μην μιλάει με αυτόν τον τρόπο και τον τόνο. Γιατί αυτό που αμφισβητεί η πρόεδρος είναι αντιδήμαρχο για το έργο των νοσοκομειακών γιατρών. Φανταστείτε ο γιατρός και τα πράγματα που πάνω του γιατρού. Κυρία Πάνου, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό που λέτε το ανακαλείτε τώρα. Που αμφισβητώ εγώ την λειτουργία της πολιτικής. Μάλλον ξεχνάτε και πού που λες. Σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι συνάδελφοι ξέρουμε τώρα τον κύριο Κουλιαράκη. Εγώ ακούω αυτά που λέει ο γιατρός. Εγώ αυτά τα προβλήματα αντιλαμβάνω. Σύμβουλος πολλών ετών, πρέπει να ξέρετε, έχουν γίνει κινητοποίησεις πάνω πολλές και το 20 και το 21 και ήσασταν στο προηγούμενο δημοτικό ασυμβούλιο. Επομένως, πιστεύω ότι ο κύριος Παπαμιλίου. Η πρόταση σου ποια είναι, τώρα μας άρεσες, η πρόταση σου ποια είναι. Δεν είναι έκφραση το μας άρεσες σε δημοτικό συμβούλιο, κύριε. Δεν είναι έκφραση το μας άρεσες σε δημοτικό συμβούλιο. Πρώτος πρέπει να σας θυμίσει να μας καλέσετε. Είπα λοιπόν, κύριε, σε βασικό. Άντε, μην ψάρεις το πρόγραμμα να σου. Να μιλήσω. Επειδή λοιπόν η κυρία Μπενετή προτείνω στη Δήμαρχο θεσμικά με τους δημάρχους του νομού να ζητήσει κατηγορία στο Υπουργείο Υγείας Συνάντηση και να θέσει όλα αυτά τα ζητήματα και την εγκύκλιο που έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μία πρέπει να είναι η απόφασή μας, όποια και να είναι η πρόταση του Δημάρχου, είμαστε στο πλευρό των νοσοκομειακών γιατρών, γιατί τον κόσμο, τον πολίτη και την υγεία του πολίτη δεν την υπηρετούν τα νοσοκομεία ούτε τα υπουργεία. Την υπηρετούν οι γιατροί και θα είμαστε μαζί τους ό,τι απόφαση και να πάρουν, όποια μέτρα και να χρησιμοποιήσουν. Η Δήμαρχος πρότεινε να γίνει μια σύσκεψη όλων των φορέων, των Δημάρχων αλλά και των βουλευτών για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα και οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν από εδώ και στο εξής. Ο κ. Παπαμιχάλης πάντως ζήτησε την στήριξη όλων των Δήμων στην κινητοποίηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Να πάρουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε μια ευρύτερη σύσκεψη και με τους Δημάρχους όλων των Δήμων του Νομού Σερών, γιατί πρόκειται για ένα νοσοκομείο που προφανώς δεν εξυπηρετεί μόνο το δικό μας Δήμο, αλλά εξυπηρετεί όλο το Νομό Σερών και με τους αρμόδιους φορείς και οι προσώπους των βουλευτών μας φυσικά, που πάντοτε είναι η φωνή του τόπου στην κεντρική εξουσία, να θέσουμε το ζήτημα και να ενώσουμε τη φωνή μας για την ανησυχία που μας προκαλεί η κατάσταση της υποστελέχωσης ουσιαστικά του νοσοκομείου, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και για εσάς, ώστε να προσφέρετε καλύτερες υπηρεσίες και σε εμάς.